αλλά πρέπει όμως να εξοικονομήσουμε από το φορολογικό νομοσχέδιο γενικότερα. Είναι κομμάτι των 13,5 δισεκατομμυρίων, αλλά 2,5 περίπου είναι από το φορολογικό νομοσχέδιο. Άρα όποιος προτείνει κάποια κατάργηση θα πρέπει να προτείνει και κάτι σε αντικατάστασή της. Άρα όμως υπάρχουν και δεδομένες διαφορετικές προσεγγίσεις από τη Δημοκρατική Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Θα τις δούμε όλες. Άλλωστε γι' αυτό εγώ πιστεύω στον διάλογο. Αλλά κυρίως πρέπει να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας. Γιατί αυτά τα πράγματα τα έχουμε συμφωνήσει και τα έχουμε ψηφίσει.